θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Δήμου Άργους Ορεστικού, τον κύριο Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη που είναι ιδιαίτερα αγαπητή και την έχουμε επισκεφθεί άπειρες φορές. Κύριε Δήμαρχε, πριν σας ρωτήσω για αυτό καθ' αυτό το θέμα, με αφορμή αυτό το δραματικό περιστατικό που συνέβη στις Σέρρες, πιο βόρεια δηλαδή, διαβάζω στην είδηση ότι το σχολείο των Σέρρων θα έμπαινε σε ένα σύστημα γεωθερμίας για τη θέρμανση του κτηρίου, δηλαδή με μία αντλία θερμότητας. Επειδή μία αντλίες θερμότητας εγκαταστάθηκαν και στο Δήμο Άργος Ορεστικού, μήπως πρόκειται για κεντρικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας μέσω των Δήμων και έγινε και σε άλλους Δήμους, έχετε καθόλου εικόνα? Όχι, όχι. Απλά το κεντρικό πρόγραμμα για όλα τα σχολεία που ήταν πριν από 4 χρόνια, θυμάμαι καλά περίπου, αφορούσε την υποχρέωση και συμμόρφωση των Δήμων και των σχολείων του στο να βγάλουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας ενεργητικής και παθητικής. Εδώ να πω ότι στο Δήμο Άργους Ορεστικού το εφαρμόσαμε αυτό το πρόγραμμα, χρηματοδοτηθήκαμε από αυτό το πρόγραμμα και όλα τα σχολεία και όλες οι δομές είτε των βρεφικών που είναι προσχολική ηλικία, είτε πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τεχνολογικής εκπαίδευσης, είναι όλα πλήρως αδειοδοτημένα και εννοείται για να έχουν αδειοδοτηθεί από την οικία πυροσβεστική υπηρεσία έχει γίνει και η αντίστοιχη εφαρμογή της μελέτης. Άρα ισχύει για όλα τα σχολεία αυτό της χώρας. Για όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα, γιατί πραγματικά θα το πω, κουφαθήκαμε. Είναι δυνατόν ο πρώτος ενεργειακά αυτόνομος δήμος χώρας να τον έχουν βραχυκυκλώσει και να μην έχει συνδεθεί ποτέ στο δίκτυο του ΔΔΕ, δηλαδή το δίκτυο χαμηλής τάσης? Αυτό είναι που ενδιαφέρει εδώ. Ναι. Είναι δυνατόν? Τον πρώτο ενεργειακά δήμο με την προϋπόθεση ότι θα συνδεόταν, γιατί διαφορετικά δεν είναι. Ναι μεν έχει την πρόθεση, έχει το κουράγιο και τη δύναμη να μελετά από μόνος του, και το τονίζω εδώ, μελετά από μόνος του, με τους υπαλλήλους του δηλαδή, που έχουμε μια πολύ καλή μελετητική ομάδα μηχανικών, να σχεδιάζει έργα που ήταν και μέσα στην γενικότερη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής ήδη από το 2011, γιατί βλέπαμε ότι η κατάσταση του ενεργειακού κόστους ξέφευγε κατ' το κοινό λεγόμενο, ειδικά εδώ στην περιοχή μας που έχουμε 7 μήνες χειμώνα, και τελικά να φτάνουμε στο διατάφτα, να υλοποιούμε όλα αυτά τα έργα, αλλά να μην είναι πλήρως ολοκληρωμένα ή μάλλον καλύτερα με πιο δόκιμο όρο χρηστικά. Γιατί τα έργα έχουν τελειώσει, έχουν γίνει οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και στα 17 σχολεία, στα υπόλοιπα 2 είναι σε εξέλιξη, δηλαδή έχουμε αλλάξει κουφώματα, έχουμε αλλάξει τζάμια με ενεργειακά, έχουμε κάνει εξωτερική θερμομόνωση τύπου και λύφους, έχουμε μονώσει τις στέγες, υπάρχει κεντρική διαχείριση της ενεργειακής αυτονομίας του κτηρίου με έναν κεντρικό υπολογιστή σε κάθε σχολείο, έτσι ώστε οι αίθουσες που δεν χρησιμοποιούνται αυτόματα πέφτει η ενέργεια στην κατανάλωση στο 1/3, ο φωτισμός σβήνει εντελώς, ο οποίος έχει αντικατασταθεί και αυτός με φωτιστικά LED, όχι απλά λάμπες LED, και εννοείται ότι έχει και κάθε σχολείο ή κάθε δημοτικό κτίριο, γιατί δεν είναι μόνο τα σχολεία, είναι και δημοτικά κτίρια στα οποία έχουμε επέμβει, έχει στην οροφή το ένα φωτοβολταϊκό το οποίο έχει μελετηθεί να παράγει τόση ενέργεια όση σε διάρκεια ενός χρόνου, εννοείται, γιατί μιλάμε για ενεργειακό συμψηφισμό με τη διαδικασία του net metering. Λοιπόν, να παράγει σε ένα χρόνο τόσο ενέργεια όση θα καταναλώνει το κτίριο, και μάλιστα έχουμε βάλει και περίπου ένα 10-15% επιπλέον και το δίνουμε δώρο στην ουσία στη ΔΕΗ, για να είμαστε απόλυτα διασφαλισμένοι ότι το κτίριο αυτό θα είναι ενεργειακά αυτόνομο, όπως λέμε, μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Δυστυχώς όμως από τα 19 αυτά κτίρια μέχρι σήμερα έχουν συνδεθεί μόνο τα 2, το 2ο γυμνάσιο και το 3ο δημοτικό σχολείο, μόνο αυτά παράγουν και ταυτόχρονα καταναλώνουν, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια ήδη πάμε ή έχουμε μπει στον 2ο χειμώνα, στον οποίο καταναλώνουμε ενέργεια για να θερμάνουμε τα κτίρια με τις αντλίες θερμότητας. Δυστυχώς όμως δεν παράγουμε ενέργεια,
γιατί ακόμη δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι των κτηρίων με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά. Όσο δε για το φωτοβολταϊκό πάρκο των 300 κιλοβάντ, το οποίο με την ίδια φιλοσοφία κατασκευάστηκε, είναι στα τελευταία του και αυτό, για να συμψηφίζει ενέργεια για τα δύο μεγαλύτερα και πιο ενεργοβόρα αντλιοστάσια ίδρυυσης του Δήμου, και αυτό δυστυχώς έχει πάρει αρνητική απάντηση όρων σύνδεσης από το ΔΕΔΙΕ. Και το τρίτο και κορυφαίο, ο υδροστρόβιλος τύπου Κάπλαν, για τον οποίο, ο οποίος βέβαια αφορά την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου, την κοινοφελή ενεργειακή κοινότητα του Δήμου, η οποία έχει και επίσημα άδεια παραγωγού από τη ΡΑΕ, δυστυχώς και αυτή με ισχύ 1,5 ΜΒ, μεταβαλλόμενης μάλλον ισχύος, από 1,5 μέχρι 2,2 ΜΒ, ανάλογα με τη ροή του ποταμού Αλιάκμονα, που διασχίζει τα όρια του Δήμου περίπου στα 5 χιλιόμετρα. Και αυτό δυστυχώς βρίσκεται στην ίδια μοίρα. Άρα, και κύριε Δήμαρχε, ισχύει αυτό που διαβάσαμε στο Έθνος, ότι ουσιαστικά αναγκάζεστε να καταναλώνετε ενέργεια που πρέπει να την πληρώσετε σήμερα με 30 λεπτά την κιλοβατόρα αντί για 5,5? 30-32. Αντί 5,5 που πληρώναμε πριν 2 χρόνια. Μάλιστα. Επειδή εκεί στην Καστοριά, είναι στη δική σας ευθύνη και περιοχή της Αμουδάρας? Ναι, η Αμουδάρα είναι δικό μου χωριό. Μάλιστα. Επειδή είναι τα περίφημα ενετικά λουτρά και έχει και γεωθερμικό πεδίο, γι' αυτό ρωτώ. Έχετε πεδίο? Όχι, δεν έχουμε. Είναι ιαματικά, αλλά γεωθερμικό πεδίο δεν υπάρχει. Το ιαματικό νερό στα λουτρά της Αμουδάρας, στη φυσική του κατάσταση είναι, έχει 15 βαθμούς. Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Εκεί, επειδή αναγκαζόμαστε να το θερμαίνουμε το νερό στους 60 βαθμούς και εκεί καταναλώναμε ενέργεια, τι, πετρέλαιο κίνησης, μάλιστα, όχι θέρμανσης, κίνησης, το τονίζω, με 2,2 ευρώ το λίτρο, ακόμη και για εκεί υπήρχε έτοιμη μελέτη, το οποίο αποτελεί ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί και αυτό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας και είναι σε εξέλιξη, για το οποίο όμως το φωτοβολταϊκό του είναι 10 κιλοβάτ, το οποίο θα συμψηφίζει όλη αυτή την ενέργεια. Εκεί ευελπιστούμε, τουλάχιστον με τις τελευταίες εξελίξεις από το ΔΕΔΙΕ, ότι εκεί θα είναι τα πράγματα πιο απλά και θα μπορέσει να συνδεθεί. Γιατί εδώ να πούμε ότι τα υπόλοιπα σχολεία κυμαίνονται από 25 έως 45 κιλοβάτ τα φωτοβολταϊκά τους. Το κλειστό γυμναστήριο, το πρώτο πράσινο κολυμβητήριο στην Ελλάδα, το τονίζω, το πρώτο πράσινο κολυμβητήριο, κλειστό κολυμβητήριο στην Ελλάδα, είναι ισχύως 95 κιλοβάτ. Το κλειστό γυμναστήριο είναι 72 κιλοβάτ και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ένα δεύτερο κλειστό γυμναστήριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου είναι γύρω στα 35. Επειδή τα βάλατε, τα εντάξατε και στο ΕΣΠΑ και είναι δαπάνη, δεν είναι αστεία. Ήταν έργα του 1 εκατομμυρίου περίπου του καθένα. Μάλιστα. Δηλαδή κοντά στα 19 εκατομμύρια. 19 εκατομμύρια ήταν, όχι μόνο, ήταν η αρχική προϋπολογισμό. Είχαν πάρει μια έκπτωση γύρω στα 42%, αν θυμάμαι καλά, από 42 μέχρι 49%, είναι άρα δηλαδή περίπου το μισό, γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ήταν η πραγματική δαπάνη, εκ των οποίων το 80% ήταν επιλέξιμη δαπάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ΕΣΠΑ, λοιπόν. Οπότε σε αυτή την προγραμματική περίοδο, τα έργα όμως του χρόνου, τον Οκτώβριο που κλείνει η προγραμματική περίοδος, θα κριθούν μη λειτουργικά αν μέχρι τότε, βάζω και αυτή την αίρεση, δεν συνδεθούν στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Άρα αυτό το 80% δεν θα μπορέσει να επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πληρωθεί στην ουσία όπως έχει πληρωθεί μέχρι και σήμερα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα έργα του ΕΣΠΑ πληρώνονται πρώτα από εθνικούς πόρους και μετά, όταν κλείνει η διαδικασία του ελέγχου και κριθούν λειτουργικά όπως ήδη είχαμε αιτηθεί στην αίτηση ένταξης, επιστρέφεται το 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας που σας ακούει, μπράβο λέει, αλλά οι άνθρωποι με ένα μπράβο στο κενό. Η ΔΕΗ δεν ρωτήθηκε πριν
αν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να συνδέσει το φωτοβολταϊκά στο δίκτυό της και τι τους απάντησε. Όχι, φυσικά και υπήρχε αίτηση η οποία είχε θετική απάντηση. Αλλά πριν 4 χρόνια, τότε που σχεδιάζαμε τα έργα, τότε που τα υποβάλαμε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η διαφορά είναι πια ότι η απόκληση υπάρχουν, τέλος για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, υπάρχουν κάποιες αγκυλώσεις και στο όλο σύστημα τα οποία, οι οποίες περιμέναμε, και αυτή ήταν η υπόσχεση αν θέλετε προφορική, ότι θα λυνόταν όλα με το βελτιωτικό νομοσχέδιο του Αυγούστου. Δυστυχώς στις 12 Αυγούστου διαβάσαμε αυτό το νομοσχέδιο που βγήκε σε ΦΕΚ και πάλι προτάσσονται, ναι μεν ενεργειακές κοινότητες. Ποιες ενεργειακές κοινότητες? Αυτή που είναι παραγωγή, λέει, πάνω από 100 ΜΒ. Προφανώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια. Άρα πάμε στις το θεωρούμε λοιπόν εντελώς άκερο και άστοχο να μπαίνει ως πρώτη στο μέλημα και πολύ ορθώς, και εμείς αυτό πράξαμε κοντά στο γενικότερο κανόνα, δηλαδή την πράσινη ενέργεια, τον πράσινο μετασχηματισμό. Αυτή είναι και η φιλοσοφία μας. Περιμέναμε όμως μία αφενός με συμπαράσταση, αφετέρου με ένα νομοθέτημα το οποίο θα ήμασταν πολύ πιο μπροστά. Άλλωστε η ενέργεια την οποία εμείς θα παράγαμε δεν θα πήγαινε για πώληση, θα πήγαινε για ενεργειακό συμψηφισμό. Αυτό άρα ήταν κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είχαμε μια προτεραιότητα. Κύριε Δήμαρχε, όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι εδώ δεν είσαστε ΒΑΠΕ, με συγχωρείτε, δεν είστε 1000 ΜΒ. Ακριβώς. Όπως τα μίντεο. Είμαστε στην υποκατηγορία ΓΑΜΑ 15. Μάλιστα. Ακούστε τώρα να σας πω κάτι. Αυτό το χρονικό διάστημα, μόνο οι πάροχοι έχουν πάρει 10 δις από το κράτος. Είναι επίσημες δηλώσεις των Υπουργείων. Αυτά τα 10 δις, αν πέφτανε, δεν θα είχαμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο χαμηλής τάσης. Σοβαρά μιλάμε. Να μπορείτε εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και να είναι και ο Δήμος που είναι πρότυπο, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο. Τι εξοικονόμησε πόρους θα είχατε αν ήταν σε πλήρη λειτουργία? Αν είχαμε πλήρη λειτουργία όλων αυτών. Ναι, ναι. Δηλαδή και των σχολείων, μάλιστα, και μάλιστα, του φωτοβολταϊκού πάρκου και του υδροστροβίλου. Μάλιστα. Έχετε μια τάξη ο Δήμος δεν θα πλήρωνε σέντ στη ΔΕΗ, δηλαδή περίπου με τα δεδομένα τα σημερινά περίπου στα κοντά στα 2 εκατομμύρια εκτιμώ, συν 100 με 150 οικογένειες, νοικοκυριά δηλαδή ευπαθών ομάδων, που θα είχαν και αυτοί, τώρα δεν μπορώ να φανταστώ πόσο, αλλά είναι γύρω στα 900 κιλοβάτ ισχύς που περίσσευε από τον υδροστρόβιλο που είχε μπει μέσα ως όρος στην ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας, ότι θα πήγαινε για συμψηφισμό της ενέργειας που καταναλώνουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ευάλωτα νοικοκυριά. Μάλιστα. Νομίζω μας τα είπατε όλα, κύριε Δήμαρχε. Δεν σας κουράσω άλλο, γιατί ξέρω ότι έχετε και υποχρεώσεις. Είστε ένα φωτεινό παράδειγμα από τη μια, αλλά και ένα αντιπαράδειγμα, όχι εσείς, του πώς λειτουργεί τελικά το κράτος και ποιον πραγματικά στηρίζει σε αυτές τις μεταβάσεις. Στηρίζει. Δυστυχώς είναι αυτό που μας στεναχωρεί, γιατί δεν θα πάψουμε, δεν θα πω μας απογοητεύει, γιατί ειδικά τέτοιου είδους καταστάσεις μας δυναμώνουν ακόμη περισσότερο, και όπως αποτελέσαμε πρότυπο για πάρα πολλά πράγματα, όπως αυτό το πράσινο κολυμβητήριο, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, και έχουμε. Το έχουμε συμφωνήσει τόσο με τον Περιφερειάρχη, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια γιατί τον έχουμε συμπαραστάτη, αλλά όσο και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγιανάκη, ο οποίος ήταν συμπαραστάτης σε όλο αυτό το project, και είπαμε ότι όταν με το καλό τελειώσει, γιατί είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του κολυμβητηρίου, όλες αυτές τις μελέτες θα τις παραδώσουμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να αποτελέσουν πρότυπες μελέτες για να τις πάρει όποιος άλλος Δήμος θέλει να το χρησιμοποιήσει και να κατασκευάσει τέτοια κολυμβητήρια, γιατί να μην ξεχνάμε, μπορεί να είμαστε περιφέρεια με παρουσία μεγαλύτερου ποσοστού στην Ελλάδα του υδάτινου στοιχείου, δυστυχώς όμως απέχουμε τη μεγαλύτερη απόσταση από οποιαδήποτε άλλη περιοχή από θάλασσα. Άρα λοιπόν το οφείλουμε στους συνδημότες μας, στους συμπολίτες μας, να φτάσουν αυτά τα έργα να είναι λειτουργικά, και θεωρώ ότι θα το κάνουμε με οποιοδήποτε κόστος. Πάντως μπράβο σας, γιατί σκέφτεστε να τα δώσετε να είναι πρόσβαση σε όλους. Από την άλλη όμως εγώ θέλω να πω ότι εδώ είναι το μνημείο της υποκρισίας κρατικά μέχρι στιγμής.
Διότι αντί να στηρίζονται αυτές οι προσπάθειες για τις ΒΑΠΕ των ιδιωτών να φάνε και οι κότες. Εδώ, συγγνώμη, αλλά για συμψηφισμό μάλιστα που είπατε, δεν μπορούμε. Συμψηφισμό δεν πουλάμε. Συμψηφισμό και ό,τι περισσεύει, προσέξτε, το δίνουμε δωρεάν στη ΔΕΗ, γιατί αυτόν έχουμε επίσημο πάροχο, το οποίο προφανώς θα το πουλήσει έναν διαιτητή μου. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά, καλές γιορτές, εύχομαι. Να είστε καλά κι εσείς, χαιρετισμούς εκεί στην όμορφη Κρήτη.